έχουμε την Ελλάδα κεραυνό, το οποίο είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αίτητο, 6 νίκες σε 6 παιχνίδια, 12 βαθμίδες στο σύνολό του. Ακολουθεί η Ελλάδα, είναι στην δεύτερη θέση με 4 νίκες και 2 ήττες σε 10 βαθμούς. Να δούμε και τα ρόστερ των δύο ομάδων για τον κεραυνό. Με το νούμερο 4 η Χρήσο Κωνσταντίνου, με το νούμερο 5 η Μαρία Μασούρα, με το νούμερο 6 η Άντρια Πιτζηλίδου, με το νούμερο 7 η Αντιγάννα Κασάπη, με το νούμερο 8 η Άντρια Νικολάου, με το νούμερο 10 η Στέφανη Νικολά, με το νούμερο 12 η Νίκη Έιβερη, με το νούμερο 13 η Καρά Ρουσάκη, με το νούμερο 14 η Κρίς Μερκούρη, με το νούμερο 15 η Σοφία Θεολόγου, με το νούμερο 16 η Μόνα Ζάριτς και το νούμερο 23 η Μαργαρίτα Τουσάρη. Προπονητής ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Για την ΕΝΑΔ, με το νούμερο 4 η Έλενα Κωνσταντίνου, με το νούμερο 5 η Έλενα Φιλακούτα, με το νούμερο 9 η Έλενα Ιγνατίου, με το νούμερο 11 η Έλενα Μύθιλου, με το 12 η Στέλλα Θεοδοσίου, με το 13 η Κυριακή Τέιλορ, με το 14 η Νάντια Αθανασίου, με το 22 η Μαρία Καλιάνου, με το νούμερο 23 η Πέιτον Λορέιν και με το νούμερο 35 η Στέφανη Γεωργίου, προπονητής ο κύριος Τάκης Μυραλάης. Οι δύο ομάδες που έχουν συναντηθεί ήδη δύο φορές την φετινή σεζόν, όπως είπαμε και στην έναρξη της μετάδοσής μας. Η πρώτη φορά ήταν για το Super Cup 15 του Οκτώβρη, όπου ο κεραυνός κέρδισε πολύ εύκολα με 50-27 σε εκείνο το παιχνίδι. Λίγες μέρες αργότερα, 29 του Οκτώβρη, μέσα στο συνέδρα της ομάδας του Αγίου Δεμετίου, ο κεραυνός επικράτησε ξανά με 47-41. Η ομάδα του κεραυνού βρίσκεται ήδη στον πάγκο για τις πρώτες οδηγίες από τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Σε λίγο θα πάνε και οι καλαθοσφαιρίστριες της ΕΝΑΔ για να πάρουν και αυτές τις οδηγίες τους από τον προπονητή τους. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι, Καλιά. Ναι, θα θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι η ομάδα της ΕΝΑΔ είναι πολύ ευχάριστη ότι διαπαρτίζεται από πολύ μικρές νεαρές παιχτρίες και αυτό είναι κάτι που, αν θέλετε, με αγωνία περιμένω να δω πώς θα αντιμετωπιστούν στο γήπεδο σήμερα από τις κοπέλες του κεραυνού. Και ελπίζω κάποιες φορές το ενθουσιασμός και τα νιάτα προσφέρουν κάτι διαφορετικό στο γήπεδο. Ναι, κάτι που μας ανέφερε ο κύριος Τάκης Μυραλάης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που κάναμε πριν την έναρξη του αγώνα. Μας είπε ότι οι νεαρές οι καλαθοσφαιρίστρες που έχει, σιγά σιγά που παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους και στα χέρια τους, παίρνουν εμπειρίες και προσφέρουν όλο και περισσότερα στην ομάδα της ΕΝΑΔ. Η ΕΝΑΔ τα τελευταία χρόνια έχει πάρει το πρωτάθλημα στις νεάνιδες, πρωταγωνιστή, και είναι μια ομάδα η οποία, αν και κάποια χρόνια δεν είχε ξένη καλαθοσφαιρίστρια, βλέπουμε ότι την περσινή χρονιά πλαισιώθηκε με ξένη κοπέλα. Φέτος, αν και καθυστέρησε, πάλι έχει φέρει. Και ελπίζω να την δούμε να βοηθάει τις κοπέλες τις νεαρές, γιατί και οι κοπέλες χρειάζονται εμπειρία. Βλέπουμε και την πεντάδα του κεραυνού, που αποτελείται από την Άρια Πιτσιλίδου, την Νίκη Νέιβερη, την Χαρά Ρουσάκη, την Κρίση Μερκούρη και τη Σοφία την Θεολόγου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την πεντάδα της ΕΝΑΔ. Ήδη βλέπω Θεοδοσίου Λορέιν, την Τέιλορ, Φιλακούτα. Και μας μένει και η πέμπτη, η οποία είναι η Γεωργίου. Σε επαναλάβουμε. Η Γεωργία, η οποία επανέρχεται στους αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από το χιαστό που είχε πάθει. Μια κοπέλα που νομίζω πολύ ελπιδοφόρα και μακάρι να ξεπεράσει γρήγορα τον τραυματισμό της και να την δούμε να επανέρχεται, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή πριν τραυματιστεί. Το τζάμπολ ανάμεσα σε Πιλακούτα και Θεολόγου, δύο παίκτριές σας στην Εθνική Ομάδα. Ναι, θα τις δούμε να διασταυρώνονται σήμερα. Με τη Σοφία να είναι η νικήτρια και η Avery να κάνει την πρώτη επίθεση. Πάντως είδαμε τον κεραυνό και φέτος να αποκτά ξένη στην θέση του point guard. Εδώ είδαμε το καλάθι από την Σοφία Θεολόγου, πρώτο καλάθι στον αγώνα, 2-0 ο κεραυνός. Γεωργίου στην Τέιλορ, ψάχνει και βρίσκει την Λορέιν, η οποία στοχεί, επιθετικό rebound από την Πιλακούτα, η οποία θα βάλει και αυτή το πρώτο της καλάθι, 2-2.
όπως βλέπεις εδώ πάλι η έλλειψη στατιστικών με αναγκάζει να κάνω τα μου εδώ να γράφω ό,τι βλέπω. Τρίποντο από την Άντρια την Πιτσιλίδου, 5-2 Κεραυνός. Τα στατιστικά είναι κάτι που επιβάλλεται στο γυναικείο και ελπίζω σύντομα να γίνει και αυτό. Η Ενάδ με την Πέιτον. Θεοδοσίου προσπαθεί να περάσει, βγάζει το σούτ και εύστοχο. Βλέπουμε τις δύο ομάδες πολύ εύστοχες στα πρώτα λεπτά, 5-4 το σκορ. Avery. Ιρουσάκη, Μερκούρη. Ξανά η Avery παίρνει ένα screen από τη Μερκούρη, επιθετικό foul, moving screen από την Μερκούρη. Μπάλα θα παιχτεί από το πλάι με την Θεοδοσίου, έτοιμη για την επαναφορά, Στέλλα Θεοδοσίου. Και η Στέφανη Γεωργίου αναλαμβάνει την επίθεση, την οργάνωση της επίθεσης. Μπάλα φτάνει γρήγορα στη Θεοδοσίου. Ταλαιπωρεί εκεί την Πιτσιλίδη Θεοδοσίου, το σούτ είναι άστοχο, η Πυλακούτα σε νέο επιθετικό rebound. Προσπαθεί ξανά. Τρία σερί επιθετικά rebound. Θα πάρει και την μπάλα χαμηλά, θα την πετάξει απέναντι στη Γεωργίου που σουτάρει. Άστοχα όμως. Και το πρώτο rebound της Σοφίας Θεολόγου. Πιτσιλίδου, Avery. Κάνει τον drive η Avery, θα πετάξει έξω. Ρουσάκη για τρεις. Μέσα! Τρίποντα από τη Χαρά Ρουσάκη που ανοίγει τη διαφορά στους 4, 8-4. Βλέπουμε την πίεση που βάζει η Avery στη μικρή τη Γεωργίου, γιατί δυσκολεύεται να κατεβάσει την μπάλα. Εδώ δεν μπόρεσε η Taylor να σηκωθεί. Θεολόγου χαμηλά, υπάρχει φάουλ από την Taylor. Πρώτο φάουλ του για την Ενάδ στο παιχνίδι. Διαιτητής ο κύριος Κρίστος έχει πάει στη γραμματεία. Έχει χρεωθεί λάθος το ένα φάουλ του Κεραυνού, γι' αυτό όλη αυτή η διακοπή. Τώρα διορθώθηκε. Θεολόγου χαμηλά, θα χάσει την μπάλα, κατοχή για την Ενάδ. Διαμαρτύρεται η Θεολόγου. Νομίζω έχει δίκιο, λάθος. Έχουμε το replay, αλλά ήταν τα σώματα των κοριτσιών μπροστά, δεν μπορούσαμε να δούμε. Τελικά άλλαξε την απόφαση του διαιτητή, έδωσε Κεραυνό. Νέα διακοπή. Φάουλ. Από τη Θεολόγου. Taylor. Βασικά βλέπουμε ένα double team στην Πυλακούτα και η Θεολόγου κλείνει μέσα όταν η Taylor έχει την μπάλα στην κατοχή της. Εδώ κόβει η Θεολόγου την Peyton. Η Τσιλίδου για τρεις, αστοχή. Το rebound από τη Γεωργίου. Θέλει να τρέξει ο φνιασμό, έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες του Κεραυνού. Θεοδοσίου περνάει. Κοψία φάουλ. Και τώρα δίνει τζάμπο της. Το βελάκι δείχνει Ενάδ. Το βλέπουμε ξανά την Πιτσιλίδου. Να βάζει τα χέρια της στην Πυλακούτα. Μικρή διακοπή για να δέσει τα κορδόνια της η Taylor.
Lorraine. Peyton Lorraine. Πετάει την μπάλα έξω. Το σουτ. Αστοχό. Rebound όμως. Καλάθι και φάουλ. Ωραίο καλάθι από τη Θεοδοσίου και δεύτερο φάουλ της Ιολόγου. Αρκετά επιθετικά rebound βλέπουμε στο πρώτο αυτό διάστημα από την ΕΝΑΔ. Κυρίως από την Πυλακούτα. Τώρα είδαμε και την, την Θεοδοσίου να μαζεύει επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. 8-6. Και εύσοχη και η βολή. 8-7 στον πόντο το παιχνίδι. Η Ρουσάκη θα δώσει στην Avery. Πιτσιλίδου. Πήρε το βηματισμό, αλλά το τελείωμα της ήταν καλό. Το rebound το βάζει η Θεοδοσίου, η οποία θα κατεβάσει και την μπάλα. Θέλει να τρυπώσει και στην άμυνα του Κεραυνού. Το σουτ εύστοχο από τη Γεωργίου που δίνει προβάδισμα στην ΕΝΑΔ και νομίζω ότι με τον κόσμο που είναι εδώ μάλλον σαν γηπεδούχος η ΕΝΑΔ είναι παράσανα. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα, ότι είναι περισσότεροι οι φιλάθλοι της ΕΝΑΔ. Avery. Εδώ ο Κεραυνός στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν έχει τον ανάλογο κόσμο. Το πρώτο καλάδι της Νίκη Avery που θα δώσει ξανά προβάδισμα στον Κεραυνό. 19. Πέιτον. Κλέβει η Avery που φεύγει γρήγορα στον διασμό. Την κυνηγάει η Taylor. Ανάποδο λέει άστοχο. Rebound από την Γεωργίου. Ανισορροπία στην άμυνα του Κεραυνού τώρα. Η Πέιτον βήματα. Λάθος από την Αμερικανίδα της ΕΝΑΔ, η οποία αγωνιζόταν στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στην Αυστραλία ήταν την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει, δεν έχει δείξει κάτι ακόμη στο παιχνίδι της. Αναμένουμε καλύτερη συνέχεια. Avery σουτάει τη γωνία για δύο αστοχή. Το rebound από την Πυλακούτα. Στην γωνία σουτάρει η Θεοδοσίου και φτωχή. Αυτό το σουτάκι η Θεοδοσίου το έχει πάρα πολύ καλά. Παίρνει τις προσπάθειες. Νέο προβάδισμα για την ομάδα της ΕΝΑΔ. Ρουσάκη. Avery θέλει να τρυπώσει, σουτάρει και φτωχή. 12-11 με την Avery να φτάνει τους 4 πόντους. Πετύχει τα δύο τελευταία καλάθια του Κεραυνού. Σούτα από την Θεοδοσία. Άστοχο. Ακόμα είναι επιθετικό rebound από την Πυλακούτα που έφτασε τα 5 rebound. Και εδώ φάουλ από την Avery. Μπάλα θα παιχτεί από την baseline. Ποια θα έφυγε. Α, έχουμε αλλαγή. Να περάσει η Μερκούρη στον μπάγκο και η Νικόλα. Η Νικόλα στη θέση της. Όχι, δεν αφήνει την αλλαγή ο διαιτητής αναμέτρησης. Η Νικόλα πήγε στα αποδυτήρια, δεν ξέρω γιατί. Κάτι προφανώς που φοράει. Πήγε το καλάθι. Από την Πέιτον, ήταν το 12-13, έβαλε το πρώτο της καλάθι και η Αμερικανίδα της ΕΝΑΔ. Πιτσιλίδου από τη γωνία για τρεις, άστοχη, rebound από κανέναν. Η κατοχή όμως είναι για την ΕΝΑΔ. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Τώρα θα γίνει η αλλαγή λοιπόν με την Νίκολα. Να παίρνει την θέση της Ρουσάκη. Εδώ η Πέιτον Πυλακούτα από τη γωνία σου για δύο αστοχή. Το rebound από την Θεολόγου. Και εδώ υπάρχει φάουλ χαμηλά από την Γεωργίου.
Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν μόλις το δεύτερο rebound του Κεραυνού. Αυτό που μάζεψε η Σοφία Ιδεολόγου και τα δύο τα έχει μαζέψει η ίδια. Κοιτάξτε, το rebound δεν είναι μόνο δουλειά των ψηλών, είναι και των κοντών και πρέπει να δούμε για τις παίκτες του Κεραυνού να μπουν πιο δυνατά στο rebound. Κλέβει η Θεοδοσίου, φεύγει στον εφηδιασμό και σκοράρει. Τρομερή η Στέλλα Θεοδοσίου σήμερα. 12-15. Έχει φτάσει στους 7 πόντους, έχει και 2 rebound. Και το κλέψιμο που είδαμε προηγουμένως. Νίκολα θέλει να ποστάρει, λάθος, έχει πατήσει την τελική γραμμή και αλλαγή για την ΕΝΑΔ και για τον Κεραυνό, έχει περάσει. Θα δούμε, περνάει για Αθανασίου για την ΕΝΑΔ και η Νικολάου για, για τον Κεραυνό. Θεοδοσίου με την Άντρια την Νικολάου πάνω της. Θέλει να την αποφύγει, σουτάρει και φτωχή. 12-17. Θεοδοσίου φτάνει τους 9 πόντους. Avery Νικολάου. Στην Νίκολα χαμηλά, αυτή θέλει να ποστάρει. Της έχει φύγει μπάλα, καταφέρνει και βγάζει ξανά την μπάλα έξω. Avery για 2, άστοχο. Rebound από την Taylor. Και η Payton φεύγει στον ευθυδιασμό. Με τον ταμπλό η μπάλα δεν θα καταλέξει το καλάθι. Εδώ υπάρχει σφύριγμα. Ακούστηκε σφύριγμα και εγώ το άκουσα, αλλά δεν ξέρω γιατί τώρα. Κάποιος από τους διαιτητές φύριξε, αλλά δεν υπήρξε κάτι. Απολογούνται και δύο, δίνουν συνέχεια του αγώνα. 12-17 λοιπόν το σκορ. Με την Ελλάδα να έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει βάλει 17 πόντους. Νομίζω ότι ο Κεραυνός δεν ανταποκρίνεται καλά στην άμυνα. Νικολάου αστοχή, το rebound από την Payton. Θεοδοσίου. Μπαίνει μέσα, θα βγάλει την μπάλα έξω στο σούτ από την Αθανασίου. Άστοχο, επιθετικό ακόμα, επιθετικό rebound από την Taylor αυτή τη φορά. Πάσα της δεν είναι καλή. Νικολάου θα κλέψει. 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Νίκολα στην Ρουσάκη. Avery. Τελειώνει ο χρόνος για τον Κεραυνό. 8 δευτερόλεπτα. Avery θα πάει προς τα μέσα. Βγάζει στην Νικολάου που πετάει το σούτ, άστοχο, επιθετικό rebound και καλάθι από τη Σοφία Θεολόγου. Φτάνει τους 4 πόντους και τα 3 rebound, μειώνει σε 14-17. Payton. Κλείστηκε εκεί, double team, αλλά θα πάρει foul. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά του. Είναι το 5ο foul του Κεραυνού. Άρα η Lorraine Payton θα πάει στη γραμμή των βολών και είναι και το 3ο φάουλ της Θεολόγου. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό για την ομάδα του κυρίου Χρήστου Σιλιανίδη. Γιατί... Επιστρέφει η Μερκούρη. Θα βάλει την πρώτη βολή η Payton. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης είχε έτοιμη αλλαγή την Κρίς για να βγάλει τη Σοφία που ήταν με 2 φάουλ και δεν πρόλαβε και έτσι έκανε το 3ο. Άστοχη στη δεύτερη βολή, η Νίκολα θα μαζέψει το rebound. 14-18, τελευταία 50 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Πιτσιλίδου στην Avery. Νικολάου. Μερκούρη. Πιτσιλίδου ξεμακάρισε για 3, νομίζω την αφήνουν εκεί. Έχει ένα αλλά στα 4 μέχρι στιγμής. Δεν το έχουν πληρώσει ακόμα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό το σούτ της, αλλά μέχρι στιγμής. Δύσκολο σούτ, άστοχο. Νικολάου, η Νίκολα θα δώσει τέλος σε αυτή την νέα μίνι πολιορκία της ΕΝΑΔ. Τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου.
Πολύ ωραία η τρίπλα εδώ της Avery, η οποία θα βγάλει και την ασίστ στην Νίκολα, η οποία τη σταματάει η Taylor. Στη συνέχεια υπάρχει φάουλ. Όχι, βήματα από την Payton. Άρα θα έχει άλλη μία ευκαιρία ο Κεραυνός με ένα γρήγορο σουτ να μειώσει τη διαφορά. Η Πιτσιλίδο έχει πάρει θέση για την επαναφορά. Ένα δευτερόλεπτο και 78-10 απομένουν. Avery σουτάρει αμέσως, άστοχα. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου σε ένα παιχνίδι που περιμέναμε να το δούμε ντέρμπι. Βέβαια η Ενάδα παρουσιάζεται λίγο καλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε. Η Ενάδα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ο νεανικός ενθουσιασμός που λέγαμε στην αρχή, Αντώνη, ο οποίος φαίνεται ότι μέσα από την καλή άμυνα που βγάζουν, τους βγήκαν κάποιες φάσεις στον εφηδιασμό, είτε με ένα jump shoot της Ιωδοσίου, είτε με lay-up καλάθι foul, είτε με τα πολλά επιθετικά rebound τα οποία παίρνει η Ενάδα. Ο Κεραυνός πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του για να μπορέσει βασικά πιο γρήγορες επιστροφές, για να μπορέσει να είναι κοντά στο παιχνίδι, αλλά η εμπειρία του Κεραυνού την ξέρουμε. Δεν πιστεύω να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία, να κάνουμε ένα break και να επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου, στο Κώστας Παπαέλληνας, Κεραυνός 14-9-18 μετά το πρώτο δεκάλεπτο του ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα, το γυναικείο πρωτάθλημα του ΟΠΑΠ που διεξάγεται και φέτος με εμάς τους φίλους της Καλαθόρας. Θα το παρακολουθούμε με πολύ ανυπομονησία, πολύ αγωνία για κάθε παιχνίδι. Η Νικολάου έτοιμη να επαναφέρει την μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Ενάδη τα έχει πάει αρκετά καλά όπως λέγαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Να δούμε αν θα αντέξει στην πίεση του Κεραυνού. Εδώ το σουτ, εύστοχο τρίποντο από την Avery που κλείνει αμέσως τη διαφορά στον πόντο. Η Avery πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες τώρα μαζί με την Πιτσιλίδου, γιατί οι θεολόγου είναι έξω στον πάγκο με τρία φάουλ και... Ακόμα ένα επιθετικό rebound από την Πυλακούτα. Γεωργίου, Πέιτον, με την εσωτερική κλείνεται μετά από την εκεί. Καταφέρνει και βγάζει ξανά σε Γεωργίου. Δεν μπορεί να βρει την Πυλακούτα, τελικά τη βρήκε. Που σουτάρει και στο εκεί με τη λήξη μάλιστα του χρόνου. Ενώ ήταν καλή άμυνα του Κεραυνού σε αυτό το σημείο, αλλά ήταν καλό και το καλάθι της Πυλακούτα. Πυλακούτα φτάνει τους 4 πόντους και έχει και 7 rebound. 17-20 το σκορ. Avery χάνει τον τελικό της μπάλας. Τρέχει και την πιέζει εκεί η Θεοδοσίου, δεν μπορεί να της κλέψει όμως. Πιτσιλίδου χαμηλά στην Νίκολα. Αυτή ποστάρει την Πυλακούτα. Γυρίζει με αυτό το χουπ, δεν μπορεί να ευσοχίσει. Rebound της Έλενας Πυλακούτα. Πέιτον, η οποία έχει πάρει διαφορετικό ρόλο. Καλάθι και φάουλ. Πέμπτος πόντος της Lorraine Payton. Διαφορετικό ρόλο θα έλεγα λοιπόν. Στην αρχή την είδαμε να αγωνίζεται ως point guard, τώρα έχει πάρει μια θέση ως shooting guard, small forward, ναι, κάπου εκεί έχει πάει. Ναι, και περισσότερο διεισδύει από τα πλάγια και στο ανοιχτό γήπεδο δεν νομίζω να έχει θέμα. Με τα πρώτα 5 λεπτά μάλλον ήταν αναγνωριστικά, τώρα έχει πάρει λίγο περισσότερες προσπάθειες. Αστόχησε πάντως στη βολή, Νίκολα μάζεψε το rebound. Νικολάου. Πετάει χαμηλά στην Νίκολα, αυτή αστοχή. Rebound από την Πυλακούτα, το ένατο της. Η Taylor στην Γεωργίου.
Τέιλορ ξανά σουτάρει για 2, άστοχο το σουτ, τρέχει όμως και προλαβαίνει, απίστευτο, απίστευτο αυτό που είδαμε τώρα. Έτρεξε η Τέιλορ, κατάλαβε βέβαια και η ίδια ότι το σουτ της δεν πήγαινε προς το καλάθι, την γύρισε την μπάλα στην Πυλακούντα και αυτή έκανε το 17-24. Απλά πιστεύω ότι αυτά τα σουτ που δίνουν στην Νικολάου πρέπει να τα πάρει, γιατί η άμυνα κλείνει μέσα και της δίνουν το σουτ και έτσι η άμυνα της ενάδει είναι πολύ κλειστή μέσα. Είδαμε ακόμα ένα άστοχο σουτ από την Πιτσιλίδου, coast to coast από την Πέιτον που αστόχησε. Τζάμπολ σφυρίζει ο διαιτητής, κατοχή για την ενάδ. Πάντως είναι ένα παιχνίδι με πολύ ένταση, πολύ πάθος και από τις δύο πλευρές. Ένα ακόμη σημείο νομίζω που αποσυντονίζει τον Κεραυνό είναι η αγωνιστική απραξία. Έχουν να παίξουν από 19 Νοεμβρίου και η Άντρια Πιτσιλίδου ήταν για 1,5 μήνα εκτός λόγω τραυματισμού. Και λίγο αυτά τα δύο τα κομμάτια στο γυναικείο, αν δεν έχεις αγωνιστική ροή, κάπου αποσυντονίζεσαι και νομίζω αυτό βγαίνει. Συν και τα τρία φάουλ της Θεολόγου. Μας το είπε ο κ. Στυλιανής αυτό στην συνέντευξη που μας έδωσε πριν την έναρξη του αγώνα και ήταν και μία από τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει για να του κάνω, ότι αυτή η αγωνιστική απραξία ίσως να επηρεάσει κάπως την ομάδα του και όπως φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον παίζει ένα μικρό ρόλο. Ναι, γιατί έχω δει τον Κεραυνό μαζί με την ΕΝΑΒ και ήταν εντελώς διαφορετική ομάδα και σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο χαμένη στο γήπεδο, σύν ότι και η ΕΝΑΒ είναι πάρα πολύ καλή. Η Avery μάζεψε το rebound από το προηγούμενο άστοχο σου της ΕΝΑΒ και τώρα η Πιτσιλίδου, Νικολάου στη γωνία. Βγάζει ωραία στην Κουρσάρη που έχει περάσει η αλλαγή και αυτή θα πάρει φάουλ από την Θεοδοσίου, Μαργαρίτα Κουρσάρη. Η οποία, επειδή έχει φορτωθεί με φάουλ η Θεολόγου, θα πάρει χρόνο συμμετοχής από τον κύριο Στυλιανίδη στο σημερινό παιχνίδι. Βασικά ο κύριος Στυλιανίδης ψάχνει το rebound τώρα και κάνει αλλαγές, να δει ποια κοπέλα στις φυλές. Θα είναι λίγο καλύτερη στο rebound γιατί οι παίχτες της ΕΝΑΒ τα έχουν πάρει όλα μέσα. Αποσύρει την Πέιτον ο κύριος Μιραλάη στη θέση της Αθανασίου. Και νέα αλλαγή από τον κύριο Στυλιανίδη με την Ρουσάκη να περνάει στη θέση της Νικολάου. Πάσα έξω στην Avery. 10 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό. Να πάρει φάουλ η Avery από την Ιγνατίου που έχει περάσει και αυτή η αλλαγή. Δεύτερο ομαδικό για την ΕΝΑΔ. Χρεώσαν την Θεοδοσίου φάουλ. Όπως και να έχει, το δεύτερο της. Ναι. Εδώ παρατήρηση στην Αθανασίου να μην περνάει την γραμμή. Ρουσάκη για 3, airball, Πυλακούντα προστατεύει την μπάλα. Τα λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Ναι. Ο Κεραυνός δεν έχει inside game τώρα και προσπαθούν με τρίποντα οι κοπέλες να πάρουν κάποια, να βάλουν κάποια καλάθια. Δεν μπαίνει, άμα δεν μπαίνει και απ' έξω, δεν μπαίνει και μέσα, δεν έχουν παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Σουτ για 3, εύστοχο από την Ιγνατίου που θα δώσει διαφορά 10 πόντων στην ΕΝΑΔ, 17-27 και αμέσως time out για τον κύριο Στυλιανίδη, να πάμε σε break.
Έχουμε επιστρέψει στο κλεισό του Στροβόλου. Η Ενάδη λοιπόν έχει πάρει μια διαφορά 10 πόντων, 17-27, χάρη στην κυριαρχία της στα rebound, στην πολύ καλή της άμυνα που παίζει τόσο χαμηλά, θα έλεγα και στην περιφέρεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι αφήνει ελεύθερα σούτ, έχει δώσει αρκετές φορές είτε στην Πιτσιλίδου είτε στη Ρουσάκη χώρο για να κάνει το σούτ, όμως είναι άστοχες. Ναι, και αυτές είναι πάρα πολύ καλές σούτερ και οι δύο, και η Πιτσιλίδου και η Ρουσάκη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ευστοχίσουν. Γιατί και οι δύο μας έχουν κερδίσει παιχνίδια. Όσο ήμουν στην ΑΕΛ, μας έχουν πάρει παιχνίδια και οι δύο κουπέλες. Αλλά είναι και η ψυχολογία. Όταν ένα σουτέρ δεν βάζει, πρέπει να το διαχειριστεί. Η Avery στην Ρουσάκη. Ξανά η Avery. Ρουσάκη στην Πιτσιλίδου. Χαμηλά στην Κουρσάρη. Αυτή βρίσκει την Νίκολα, η οποία θα βάλει το καλάθι 19-27. Πρώτο καλάθι της Στέφανης Νίκολα. Θεοδοσίου έχει σιωπήσει τα τελευταία λεπτά. Επιθετικό rebound, όχι, θα το μαζέψει η Πιτσιλίδου τελικά. Ρουσάκη γρήγορα στην Avery, ξεμακάρισε σχεδόν σουτάρια, τρεις αστοχή. Το rebound από την Κουρσάρη που βγάζει έξω στην Avery. Και νέα επίθεση για τον Κεραυνό με την Πιτσιλίδου. 6 δευτερόλεπτα. Κουρσάρη δεν έκανε. Καλή πάσα. Πέιτον. Καλάθι και φάουλ. 19-29. Δεύτερο καλάθι φάουλ από την ξένη της ΕΝΑΒ και δεύτερο με τον ίδιο τρόπο η Πιτσιλίδου το κάνει δεύτερη φορά. 7ος πόντος της Lorraine Payton που θα έχει και μια συμπληρωματική βολή. 19-29. Ευκαιρία να πάει και η διαφορά πάνω από τις 10 για την ΕΝΑΒ. Μέσα η βολή, 19-30, 8ος πόντος της Lorraine Payton. Προσφέρει στο σημερινό μάτς για την ΕΝΑΔ. Πιτσιλίδου, στη γωνία η Ρουσάκη για 3, ούτε τώρα. Rebound για την ΕΝΑΔ, γρήγορα η Payton σε εφνιασμό. Και άλλο ένα καλάθι για την Payton, φτάνει τους 10 και έχουμε νέο timeout για τον κύριο Στυλιανίδη, που βλέπει τα πράγματα να μην κυλάνε καθόλου καλά. Πάμε σε break. Έγινε καλή έκπληξη. Βασικά τι, στο ανοιχτό γύρο, δεν έχει επιστροφές. Η Βιτσιλίου τώρα είχε 2 και ήταν μόνη της. Τώρα κάνει και αυτή το 3. Έχουμε επιστρέψει στο κλεισό του Στροβόλου. Πρώτο πλάνο το πάγκος του Κεραυνού. Ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης εκεί τα λέει στις πεκριές του. Αυτό που σίγουρα θα ζητήσει είναι περισσότερο γρήγορες επιστροφές. Σωστά, Γαλιά. Ναι, γιατί έχουν ανοίξει το γήπεδο τώρα και τώρα είδαμε την ίδια φάση. Πιτσιλίου ήταν με 2 φάουλ. Ήταν μόνοι στο ανοιχτό γήπεδο. Αν ρίσκαρε να πάει για φάουλ, θα έκανε το 3 και θα είχαμε πρόβλημα. Βλέπουμε και την είσοδο της Θεολόγου στο παιχνίδι. Γιατί ο coach θέλει να κλείσει, νομίζω, τη διαφορά για να πάει στα βοηθητήρια μικρότερη. Και γι' αυτό την ξαναρισκάρει με 3 φάουλ στο παιχνίδι. Avery στην Πιτσιλίδου. Πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου. Θεολόγου βρίσκει τη Ρουσάκη χαμηλά. Ανάποδο λέει απάστοχο. Η Πυλακούτα στο 10ο rebound. Θέλει και 4 πόντους για double-double σήμερα η Έλενα Πυλακούτα, ενώ η Ιγνατίου θα βάλει το 5ο της πόντο, κάνοντας το 19-34.
Και μιλάμε για την Ιγνατίου, για μια παίχτρια που επέστρεψε φέτος να παίξει μπάσκετ και βάζει ένα πάρα πολύ εύκολο καλάθι τώρα για τον Κεραυνό. Μπρουσάκη για τρεις, ούτε τώρα, rebound από τη Θεοδοσίου που θα κατεβάσει και την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει μια reverse τρίπλα εκεί, θα βγάλει τελικά έξω στην Ιγνατίου. Η Πέιτον χάνει τον έλεγχο της μπάλας και βγαίνει μαζί της εκτός αγωνιστικού χώρου. Λάθος για την Ενάδ. Παραμένει το 19-34. Η Ρουσάκη στο πάγκο, η Κασάπη στη θέση της. Και time out από τον κύριο Μυραλάη αυτή τη φορά. Να πάμε σε break. Είμαστε πίσω στο παιχνίδι μας, Κεραυνός 19-34. Τελείωσε το time out που ζήτησε ο κύριος Τάκης Μυραλάης. Η κατοχή είναι για τον Κεραυνό. 4-25 για το τέλος του ημιχρόνου. Η Avery με την Πιτσιλίδο κοντά της. Αλλάξαν την μπάλα. Τώρα η Αμερικανίδα θα δώσει στην αρχηγό του Κεραυνού. Με το πόδι εκεί η Πέιτον. Το σφύριξε ο διαιτητής, αν και όχι αρχικά, με λίγη καθυστέρηση. Πιτσιλίδου από την baseline επαναφέρει. Βρίσκει την Νίκολα, η οποία κόβεται από την Πυλακούτα. Πυλακούτα καιρό με τον καιρό και όσο παίρνει συμμετοχές και παιχνίδια σε πόδια της βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Ναι, να πούμε κάτι για την Πυλακούτα, η οποία πιστεύω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. Η οποία είναι μια κοπέλα, έχει πάρα πολλές προδιαγραφές, είναι μια κοπέλα που την υπολογίζω πάρα πολύ στην Εθνική Ομάδα Γυναικών και σταδιακά χάνει κιλά, δυναμώνει το σώμα της, πηγαίνει γυμναστήριο. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι θα μας βοηθήσει τα επόμενα χρόνια στην Εθνική Ομάδα. Είδαμε την Πιτσιλίδου να φεύγει στον ευθυασμό αλλά να χάνει την μπάλα τελικά και εδώ η Θεοδοσίου. Πέιτον πάει απέναντι Γεωργίου. Θα κάνει τον drive, δίνει στην Πυλακούτα, πολύ ωραία η assist. Τρομερή assist της Γεωργίου στην Πυλακούτα. Πυλακούτα που υπολείπεται πλέον 2 πόντων για το double-double. Πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Έχει 8 πόντους, 10 rebound. Avery. Ο οποία Πυλακούτα δίνει απίστευτες βοήθειες μέσα στο καλάθι. Εδώ η Θεολόγου ξεχάστηκε, έβαλε το εύκολο καλάθι από την ασίστ της Πιτσιλίδου, 21-36. Γεωργίου, Πυλακούτα χαμηλά στην Τέιλορ που γυρίζει, αστοχή, rebound από τη Θεολόγου. Avery θέλει να τρέξει, έχει γρήγορα πόδια η Avery και θα κάνει το 23-36. Ένα γρήγορο 4-0 του Κεραυνού. Απλά και η ΕΝΑΔ πρέπει να ελέγξει λίγο το ρυθμό, να πάει στα αποδυτήρια με διψήφια ρυθμό διαφορά και να μην κάνει συνέχεια βιαστικές επιλογές. Σούτ από τη γωνία, μπάλα να πηδά, καταλήγει στο καλάθι από τη Στέφανη Γεωργίου, 23-38, τέταρτος πόντος της Γεωργίου, απάντηση άμεση,
Από την Κασάπια πρωταβάλα το καλά. Όχι, από την Avery. Avery. Η Avery φτάνει τους 11 πόντους. Η πρώτη παίκτρια του Κεραυνού με διψήφιο αριθμό. Γεωργίου. Δεν πέρασε η πάσα της. Κρατάει την μπάλα, σουτάρει τώρα. Και φτωχή. Γεωργίου φτάνει τους 6 με 2 συνεχόμενα δικά της καλάθια για την Ενάδη. 25-40. Εδώ φάουλ της Πυλακούτα. Πάνω στην βασικά, Θεολόγου. Ο κύριος Τηλιανίδης πέρασε μέσα την Κασάπη για να περιορίσει την Αμερικάνα του της Ενάδη. Βλέπουμε να παίζει τυφλή άμυνα και σκοράρουν οι υπόλοιπες παίχτρες. Νέο time out από τον κύριο Μυραλάη. Να πάμε σε break. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλιο, οι παίκτες του Κεραυνού έχουν μπει στο παρκέ. Τώρα μπαίνουν και τις Ενάδη 1 και 36 για το τέλος του ημιχρόνου. Η Ενάδη η οποία προηγείται του Κεραυνού με 40-25, τον απειλεί στην πρώτη, για την πρώτη του ήττα στην φετινή σεζόν. Να δούμε αν θα μπορέσει μέχρι το τέλος να κρατήσει αυτό τον ρυθμό η ομάδα της Ενάδη ή αν θα υπάρχει η αντίδραση του Κεραυνού. Ο Κεραυνός έχει έμπειρες παίκτες, Αντώνη, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το πάρουν προσωπικά και το παιχνίδι δεν θα μείνει σε αυτή τη διαφορά. Έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Πιτσιλίδο έτοιμη, επαναφέρει στην Avery. Η Avery στην Πιτσιλίδου, 10 δευτερόλεπτα για την λήξη του χρόνου. Άστοχο το τρίποντο της Πιτσιλίδου, rebound από την Πυλακούτα. Μπέιτον αργά. Λογικά θα πάει σε ολόκληρες επιθέσεις η ομάδα της Ενάδη. Να ροκανίσει το χρόνο μέχρι το ημίχρονο. Θεοδοσίου αστοχή. Το rebound που πήρε η Νίκολα και στη συνέχεια υπάρχει διακοπή. Θεολόγου έχει βρεθεί στο έδαφος. Ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Ο γιατρός πήγε από πάνω της, σαν να τον διώχνει η Θεολόγου, δεν πρέπει να έχει κάτι. Απλά θέλει κάποια δευτερόλεπτα για να συνέλθει από το χτύπημα που δέχτηκε. Και όπως φαίνεται εκεί λίγο πάνω από τη μύτη, εκεί που άμα χτυπήσεις πονάει ιδιαίτερα, ναι, έτσι. Ναι. Έχει ξαναχτυπήσει η Σοφία στη μύτη. Κασάπη έτοιμη να επαναφέρει. Αλλάζει με την Avery. Avery ξανά, στην Κασάπη πάλι. Αλλάζουν οι δύο γκάρ του Κεραυνού με την Avery να σουτάρει και να ευστοχεί. 27-40. Είναι η μόνη που κρατάει το σκορ κοντά τώρα για τον Κεραυνού, η μόνη που βάζει την μπάλα στο καλάθι. 13 πόντους από την νίκη Avery. Η Ενάδη τώρα με την Θεοδοσίου να σουτάρει άστοχα. Rebound, Μερκούρη παλεύει, θα πάρει και φάουλ.
μπάλα είναι απ' έξω, δεν έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ της ΕΝΑΔ. Ήταν το τέταρτο. Έχει μια επίθεση τώρα, 24 δευτερολέπτων η ομάδα του Κεραυνού. Να φέρει τη διαφορά κοντά στους 10 τουλάχιστον. Κασάπη. Βλέπει την Avery που έχει βγει. Αυτοί σημαδεύουν. Όπως έλεγες και πριν, είναι η μόνη παίκτρια που βάζει πόντους. Εδώ η Πιτσιλίδου. Να, επιτέλους ένα τρίποντο για την Άντρια την Πιτσιλίδου. Φτάνει τους 6 πόντους και το 30-40 θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Ένα παιχνίδι που βλέπουμε πολύ ωραίο μέχρι στιγμής. Με την ΕΝΑΔ να έχει κάνει καλή εμφάνιση μέχρι τώρα. Τα σχόλιά σου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη διάθεση που δείχνουν οι κοπέλες της ΕΝΑΔ. Νομίζω ότι θα το ξαναπαναλάβω. Είναι πολύ σημαντικό στο γυναικείο να είναι μια ομάδα 3 εβδομάδες σε αγωνιστική αυραξία. Σύν ότι η Σοφία Θεολόγου είναι πολύ βασική για την ομάδα του Κεραυνού και δεν μπορεί να βγαίνει κάθε. Είναι το δεύτερο παιχνίδι τουλάχιστον που την βλέπω εγώ και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Βγήκε από το δεύτερο δεκάλεπτο με 3 φάουλ και αφήνει λίγο την ομάδα εκτεθειμένη και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όσον αφορά το κομμάτι, το επιθετικό της ΕΝΑΔ να βάζει 40 πόντους στην έδρα του Κεραυνού, δηλαδή πού θα πάει το παιχνίδι στους 80, δεν νομίζω. Πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα η ομάδα του Κεραυνού για να μπορέσει να είναι στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι, Αντώνη, μέχρι το τέλος, ντέρπι. Σίγουρα οι κοπέλες της ΕΝΑΔ δεν έχουν την εμπειρία και αν οι κοπέλες του Κεραυνού ξυπνήσουν λίγο και πιέσουν λίγο στην άμυνα, νομίζω ότι θα δούμε κοντά το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Μακάρι, το ευχόμαστε. Πάντως, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου σε πολύ λίγο, σε περίπου 5 λεπτά βασικά. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Κεραυνό και Ενάδη. Ενάδη, η οποία προηγείται με 40-30 μετά το πρώτο ημίχρονο. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την Ενάδη που έχει εκμεταλλευτεί αρκετά προβλήματα σε εισαγωγικά του Κεραυνού. Και με την αποτελεσματικότητα που έχουν κιόλας οι παίκτες της ΕΝΑΔ έχουν καταφέρει να πάνε αυτή τη διαφορά 10 πόντων. Βασικά έχουν σκοράρει εύκολα καλάθια. Γι' αυτό είναι κακό η ψυχολογία της αντίπαλης ομάδας. Έχουμε δει την ΕΝΑΔ να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, να έχει βάλει εφηδιασμούς, να έχει πάρει αρκετά επιθετικά rebound και να έχει τελειώσει κάποιες φάσεις από κοντά. Και δεν έχουμε δει, ας πούμε, ένα τρίποντο έχει βάλει η Γνατίου. Και δεν έχουμε δει άλλο καλάθια απ' έξω από τη γραμμή των 3 πόντων. Αλλά όπως είπα και πριν, ο Κεραυνός έχει την ποιότητα για την εμπειρία και πιστεύω ότι τώρα θα μπει πολύ διαφορετικά στο γήπεδο. Θα βγάλει εγωισμό στο πάρκε και θα δούμε να αντιδρά. Έχουμε δει λοιπόν από τον Κεραυνό την Νίκη Avery να είναι από τη σκόρη με 13 πόντους. Η Πιτσιλίδου και με 2 τρίποντα. Η Πιτσιλίδου έχει 6 και η Σοφία Θεολόγου έχει επίσης 6. Η Χαρά Ρουσάκη έχει 3 και η Στέφανη Νίκολα έχει 2. Από την ΕΝΑΔ, 10, πιο μοιρασμένη η κατάσταση εδώ, 10 πόντους από την Πέιτον, 9 η Θεοδοσίου, 8 η Πυλακούτα, 6 η Γεωργίου, 5 η Γνατίου και 2 έχει η Τέιλορ. Λέγαμε και λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου ότι θα πρέπει ο Κεραυνός να διορθώσει σίγουρα τις επιστροφές του στην άμυνα και να εκμεταλλευτεί και το ύψος, κάτι που για το λόγο ότι η Θεολόγου έχει φορτωθεί γρήγορα με 3 φάουλ έχει ένα θέμα σε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα θέμα και αν σκεφτούμε ότι η ΕΝΑΔ μόνο την Πυλακούτα έχει κοντά στο καλάθι και αυτή έχει πάρει όλα τα rebound, νομίζω 11 rebound. 11 rebound, ένα ημίχρονο δηλαδή.
Πιστεύω ότι και στη συνέχεια θα πάρει και άλλα. Αλλά δεν έχει εκμεταλλευτεί το ύψος του, όπως είπες και εσύ, Αντώνη, κοντά στο καλάθι. Είτε να τελειώσει φάσεις κοντά, είτε να πάρει κάποιες δεύτερες επιθέσεις, να βάλει κάποια εύκολα καλάθια. Από την άλλη, η ΕΝΑΔ, αν συνεχίσει στο, να κάνει αυτό που πολύ καλά έχει κάνει στο πρώτο ημίχρονο, είναι πολύ πιθανό να δούμε και την σε εισαγωγικά έκπληξη της χρονιάς. Θα είναι έκπληξη βέβαια, γιατί η ΕΝΑΔ δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία χρονιά που κέρδισε τον Κεραυνό εκτός έδρας. Η αλήθεια ούτε εγώ μπορώ να το θυμηθώ, δεν νομίζω να έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα από πέρσι η ΕΝΑΔ έχει δείξει δείγματα, γιατί την ΑΕΛ την είχε κερδίσει στο γήπεδό της. Από πέρσι και με τον ερχομό της Μπουκίσεβιτς, μιας πάρα πολύ καλής ξένης μαζί με τις μικρές που έχει, φαίνεται ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στις κοπέλες της ΕΝΑΔ και γι' αυτό τις βλέπουμε και σήμερα να μην φοβούνται τις παίχτρες του Κεραυνού και μπαίνουν δυνατά στις φάσεις. Και η Θεοδοσίου νομίζω ότι έχει βάλει 9 πόντους μέχρι στιγμής και έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Και η Πυλακούτα 6 είναι, φαίνεται ότι μοιράζονται την μπάλα οι παίχτες της ΕΝΑΒ και στη φάση που η ξένη περιορίστηκε λίγο από την Κασάπη. Είδαμε τη Γεωργίου μετά τον τραυματισμό να επιστρέφει και να παίρνει προσπάθειες και να είναι αποτελεσματική. Η Θεοδοσίου στην αρχή, η ξένη και η Πυλακούτα. Δηλαδή έχουν 4 παίχτες μοιραστεί την επίθεση της ΕΝΑΒ και αυτό είναι καλό σε μια ομάδα. Έχει και 5 πόντους του Ιγνατίου. Με τον Κεραυνό βλέπουμε την Avery 13 ή 14 έχει βάλει μέχρι στιγμή. 13 η Avery κρατάει τον Κεραυνό επιθετικά 30, δηλαδή τους μισούς πόντους του έχει βάλει αυτή. Πρέπει να δούμε και άλλες κοπέλες στο σκοράρισμα για να έχει πιθανότητες ο Κεραυνός να επιστρέψει. Ο Κεραυνός που είναι πολύ άστοχος, βέβαια δεν έχουμε δυστυχώς στατιστικά για να το δούμε αυτό, αλλά πιστεύω ότι από τη γραμμή του τρίποντο έχει χάσει πάρα πολλά σουτ με την Πιτσιλίδου και την Ρουσάκη και η Νικολάου. Και η Avery που είναι καλή. Τώρα έχουμε δει την Κασάπη, η οποία είναι και αυτή μια ελπιδοφόρα κοπέλα που έχω επενδύσει πάνω της και πιστεύω ότι μπορεί να μαντώσει κάτι γιατί είναι πολύ καλό εργαλείο. Θέλω να πιστεύω ότι θα την ξαναδούμε στο παιχνίδι γιατί πήρε τα τελευταία 4 λεπτά χρόνο συμμετοχής. Είναι αθλητική. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει την ευκαιρία της με αυτές τις παίχτες που είχε ΕΝΑΔ που είναι πιο αθλητικές. Μπορεί να πάρει την ευκαιρία. Πάντως αμυντικά τα πήγε μια χαρά η Κασάπη. Περιόρισε. Ναι, πήγε καλά, δεν πήρε προσπάθειες στην επίθεση. Αυτό πρέπει να είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να νιώσει καλά με τον εαυτό της η ομάδα του Κεραυνού και να την δούμε και σε επιθετικές φάσεις που είναι καλή. Οι ομάδες μαζευτήκαν στους πάγκους για τις οδηγίες πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κεραυνός λοιπόν 30, ΕΝΑΔ 40. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, η συνέχεια του αγώνα. Πραγματικά περιμένουμε να το δούμε με πολλή αγωνία. Να δούμε αν θα κάνει η ΕΝΑΔ την μεγάλη έπιση και θα οθήσει τον Κεραυνό στην πρώτη του φετινή ήττα ή αν ο Κεραυνός βρει τα πατήματά του και πάρει αυτό στην νίκη. Δεν τελειώνει κάτι τώρα. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς. Είναι στα πλέοφς και για να σου ειλικρινείς, γιατί να μην δούμε για άλλες ομάδες να πρωταγωνιστούν και να δούμε πιο ενδιαφέροντες αναμετρήσεις, γιατί είναι πολύ βαρετό και για την ΑΕΛ και για τον Κεραυνό να πηγαίνουν στο γήπεδο και να ξέρουν από πριν ότι θα κερδίσουν 20, 30 ή 40 πόντους διαφορά. Ενώ όταν τα παιχνίδια είναι πιο ανταγωνιστικά, όλους βοηθάει να εξελίσσονται. Οι διαιτητές παίρνουν τη θέση τους μέσα εντός αγωνιστικού χώρου. Τώρα σηκώνονται οι παίκτες του Κεραυνού να περάσουν στο παρκέ. Να δούμε ποια θα είναι η πεντάδα του κυρίου Στυλιανίδη για το δεύτερο ημίχρονο. Η Ρουσάκη, η Avery, η Θεολόγου, η Μιτσιλίδου και η Νίκολα. Αυτή θα είναι και η μοναδική αλλαγή σε σχέση με την αρχική πεντάδα που έχει ξεκινήσει, όπου ήταν η Μερκούρη αντί της Νίκολα. Το σημαντικό είναι να κρατηθεί η Σοφία με τα φάου. Και γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρη και πολύ μεγάλο βαρόμετρο και με τη φυγή της Αθανασίου. Η ομάδα στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτήν και αναμένεται να βγει μπροστά γιατί μπορεί να το κάνει. Πυλακούτα, Τέιλορ, Θεοδοσίου, η Πέιτον και πια ξέχασα την Ιγνατίου. Ξεκίνησε σε σχέση με τη Γεωργίου, αυτή ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο. Έναρξη λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου.
Μπάλα χαμηλά στη Θεολόγου για τον Κεραυνό. Νίκολα, φωστάρει εκεί. Κακή πάσα, της κλέβει η Πυλακούτα. Εδώ ζει ο Καλάδη και φάουλ. 30-42 με τη Στέλλα Θεοδοσίου να φτάνει τους 11 πόντους. Θα γίνεται η πρώτη σκόρε της Νάθη ξεπερνώντας την Πέιτον. Και τρίτο φάουλ της Βεσιλίδου. Ναι, ακόμα ένα πρόβλημα για την ομάδα του Κεραυνού. Θα βάλει και τη βολή η Θεοδοσίου. 30-43. Με ένα έμεσο τρίποντο λοιπόν ξεκινάει η Νάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Avery στη γωνία. Νομίζω η Ιγνατίου θα αναλάβει την επιτήρηση της Avery, που εδώ αστόχησε στην προσπάθεια 3. Η Πιτσιλίδου πήρε το επιθετικό rebound όμως. Avery ξανά με τη Θεοδοσίου τώρα. Πιτσιλίδου πέρασε πολύ ωραία. Όμορφο καλάθι από την Άντρια Πιτσιλίδου. 32-43. Θεοδοσίου. Βλέπουμε την ομάδα του Κεραυνού να παίζει ένα triangle and two, ένα τρίγωνο και δύο. Έκλεψε εδώ η Θεολόγου, Avery. Έχουν επιστρέψει, ήταν καλό το transition game της ΕΝΑΔ εδώ. Άστοχη όμως η Θεολόγου, η Πυλακούτα συνεχίζει και μαζεύει rebound. Και η Payton, κακή προσπάθεια. Rebound από την Πιτσιλίδου. Avery παίρνει την εσωτερική. Νέο κλέψιμο. Payton φεύγει στον ευνηδιασμό. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 32-45. Αν δεν σταματήσει ο Κεραυνός το επιθετικό transition του Σενάρ, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να κερδίσει σήμερα νομίζω. Θεολόγου για δύο. Άστοχο. Payton το rebound, που φεύγει ξανά στον ευνηδιασμό, αλλά αυτή τη φορά βλέπει ότι έχουν επιστρέψει παίκτες στον Κεραυνό. Παρ' όλα αυτά θέλει να τελειώσει τη φάση. Κακή απόβαση θα έλεγα εγώ. Τζάμπολ και η μπάλα είναι για την ΕΝΑΔ, το Βελάκι. Πυλακούτα πήγε και έβαλε τα χέρια της εκεί και κέρδισε την μπάλα. Ιγνατίου στον πάγκο στη θέση της η Αθανασίου, που θα πάει να... Όχι, δεν θα πάει ίδια τελικά. Η Θεοδοσίου θα επαναφέρει. Μια μικρή καθυστέρηση για το χρόνο που έδειχνε το χρονόμετρο. Τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. Πυλακούτα μακριά θα σουτάρει και θα ευστοχίσει για δύο. 32-47. Η Πυλακούτα που έφτασε στο double-double με 10 πόντους και 12 rebound. Avery. Φάουλ. Από την Θεοδοσίου νομίζω. Ναι, από την Θεοδοσίου. Το οποίο είναι και το δεύτερό της. Αλλαγή για τον Κεραυνό με την Μερκούρη. Στη θέση της Νίκολα. Παναφορά από την Πιτσιλίδου στην Avery, προσποιείται, θα μπει προς τα μέσα, ένα lay-up άστοχο, rebound από τη Θεοδοσίου. Payton στον ευθυνδιασμό, άστοχη. Εδώ η Πιτσιλίδου πήρε και με τη βοήθεια της Mercury το rebound. Εδώ η Άντρια Πιτσιλίδου, η αρχηγός του Κεραυνού. Mercury χαμηλά στην Θεολόγου. Γυρίζει, δεν θα πάρει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. Θεολόγου. Τις βολές. Θα τη βάλει την πρώτη, 33-47, η Θεολόγου που φτάνει σε 7 πόντους. Έχει κάνει τρίτο φάουλ η Τέιλορ, η οποία την βλέπουμε σε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, σε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, και έχει καθυρωθεί με 3 φάουλ.
Φυλακούντας την Τέιλορ τώρα, θα βγει προς τα έξω. Ψάχνει στήριγμα. Πετάει όπως όπως την Μπέιτον, η οποία όμως κρατά την μπάλα. Θεοδοσίου. Περνάει στην Πυλακούτα. Τελειώνει ο χρόνος για τρεις άστοχο. Επιθετικό rebound όμως από την Αθανασίου. Η μπάλα δεν είχε βρει στεφάνια, έτσι δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Τέλος των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης της ΕΝΑΔ. Κατοχή στον Κεραυνό και επιστροφή της Γεωργίου στο παρκέ στη θέση της Αθανασίου. Η Νάντια η Θεοδοσίου έχει παίξει ένα λεπτό τώρα γιατί την έβγαλε λίγο γρήγορα νομίζω ο προπονητής της για αυτό το σουτ που πήρε. Στη γωνία Μεριουσάκη για τρεις, άστοχη. Το rebound από την Πυλακούτα τελικά. Γεωργίου θέλει να τρυπώσει εκεί. Θα περάσει στην Πυλακούτα ξανά Γεωργίου από την γωνία σου. Τα 2 άστοχα. Rebound από την Avery. Βλέπουμε ότι η ομάδα της ΕΝΑΔ πιστεύει πάρα πολύ γρήγορα πίσω και δεν επιτρέπει στον Κεραυνό να βγάλει ευνηδιασμό σε αντίθεση μαζί με την ομάδα του. Η Θελόγα στόχησε και η Μερκούρη το ίδιο. Τρομερό transition game η ομάδα της ΕΝΑΔ και τώρα καλάθι από την Γεωργίου. Αυτό που δεν κατάφερε προηγουμένως θα το καταφέρει τώρα. 33-49. Όσο δεν βάζουν τα σούτ απ' έξω και τα καλάθια τώρα, δύο συνεχόμενα από κάτω μόνες τους, είναι δύσκολο. Avery απαντάει, 35-49. Νίκη Avery φτάνει στους 15. Είναι μόνη η επιθετική λύση για την ομάδα του Κεραυνού. Θεοδοσίου περνάει από τα screen. Κακό το τελείωμά της, η Avery πήρε το rebound και πάει και σφύριγμα για φάουλ. Τέταρτο φάουλ της Taylor. Και μπαίνει για πρώτη φορά η Καλιάνου στο παιχνίδι. Μαρία Καλιάνου την είχε ετοιμάσει και λίγο νωρίτερα ο κύριος Μιραλάης, όμως δεν την έβαλε τελικά, δεν την χρησιμοποίησε. Τώρα αναγκαστικά με το τέταρτο φάουλ της Taylor. Avery σουτάρει, αστοχή, το rebound από την Payton και foul από την Avery. Ζητάει διαθλητικό ο κόσμος. Α, δεν νομίζω να ήταν διαθλητικό. Καλιάνου τρέχει για την επαναφορά. Γεωργίου. Πλησιάζουμε στο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Payton γυρίζει ωραία, πολύ ωραίο σουτ. Πολύ ωραία ενέργεια από την Payton που φτάνει τους 14 πόντους. Προσπαθεί η Avery να δώσει ρυθμό και να τρέξει την ομάδα, αλλά βλέπουμε ότι δεν Avery μπορούν να βάλουν καλά τη συνεχνιδιασμό. Μερκούρη, κακό σούτ, αλλά το επιθετικό rebound από τη Ρουσάκη, άστοχη και η Θεολόγου. Η Γεωργίου δίνει λύση. Πυλακούτα, Payton. Η Πυλακούτα να δίνει μια βοήθεια με screen εκεί. Σούτ από την Καλιάνου, άστοχο. Θεολόγου το rebound. Η Avery πάλι κλείστηκε γρήγορα. Ξανά η Avery. Θεολόγου. Μερκούρη. Θέλει να γυρίσει, θα πάρει φάουλ από την Καλιάνου. Τέταρτο ομαδικό για την ΕΝΑΔ. Από το επόμενο θα στέλνει τις παίκτριες του Κεραυνού στη γραμμή των Βολών. Πιτσιλίδου έτοιμη για την επαναφορά από την baseline. Επιστρέφει η Γνατίου και η Θεοδοσίου στο παρκέ. Έκατσε η Payton να πάρει κάποιες ανάσες. Ρουσάκη, φάουλ δεύτερο από την Καλιάνου και αυτή τη φορά θα έχουμε βολές.
για την Ρουσάκη. 3 και 49 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Χρειάζεται τη Ρουσάκη ο Κεραυνός, πρέπει να πάρει προσπάθειες, πρέπει να βρουν λύσεις επιθετικές. Έτσι όπως έχει, έχει έρθει το παιχνίδι, νομίζω όλους τους χρειάζεται, όλες τις παιχνίδες ο Κεραυνός, γιατί πραγματικά είναι σε δύσκολη κατάσταση τώρα και όσο ο χρόνος περνάει και πλησιάζουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, δυσκολεύει ακόμα περισσότερα. Η Ρουσάκη θα χάσει και τη βολή, την πρώτη, βλέπετε και πόσο απογοητευμένη είναι από αυτή την άστοχη βολή. Ξέρει ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερο και μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει την ομάδα όσο θέλει. Έβαλε τη δεύτερη, 36-51. Η Ρουσάκη που έχει 4 πόντους, ένα τρίποντο και αυτή η βολή. Θεοδοσίου. Αθανασίου. Γυρίζει σουτάρι, μπάλα αναπηδά, rebound από τη Θεολόγου, το έκτο της, Avery. Θεολόγου, Πιτσιλίδου, Πιτσιλίδου και Θεολόγου θυμίζουμε με 3 φάουλ. Εδώ καλάθι και φάουλ από την Άντρια Πιτσιλίδου, 38-51. Πιτσιλίδου φτάνει τους 10. Σιγά σιγά. Έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων. Εντάξει, και για αυτή δεν είναι εύκολο, Αντώνη, γιατί πέρασε μια φάση τραυματισμού. Έχει 1,5 μήνα να παίξει και πριν από το παιχνίδι της ΑΕΛ που ήταν τον Νοέμβριο, είχε χάσει πάλι 1 μήνα εκτός. Ο τραυματισμός ήταν δύσκολος για την Άντρια να επανέλθει και τώρα κάνει μια προσπάθεια. Η Πέιτον πήρε το rebound, έδωσε και στην Θεοδοσία που σουτάρει. Ναι, ο Ασοχοσούντα, αλλά η Πυλακούτα είναι εκεί να μαζέψει το επιθετικό rebound και να κάνει το 38-53. 15ο rebound για την Έλενα Πυλακούτα και 12ος πόντος. Εκπληκτική εμφάνιση από την σέντερ της ΕΝΑΔ και της εθνικής ομάδας βέβαια. Εδώ η Avery αστοχή, Πέιτον το rebound. Νομίζω το παιχνίδι είναι και λίγο θέμα ταχύτητας και οι παίχτες του Κεραυνού δεν έχουν αργές επιστροφές. Ίσως θα βλέπαμε λίγο την Κασάπη στο παιχνίδι που είναι μικρή και πιο αθλητική να μπορούσαμε να βοηθήσει λίγο την ομάδα της. Avery, Πιτσιλίδου, ζητάει screen, περνάει, θα βγάλει στη Ρουσάκη. Νικολάου που έχει περάσει και αυτή στο παρκέ. Πιτσιλίδου προσποιείται, σουτάρει τώρα για 2, άστοχα, δίστασε η Άντρια να κάνει το σουτ και στο τρίποντο και μετά έκανε μια προσποίηση τελικά. Δίστασε γιατί πρέπει να πάρει κάποια σουτάκια και η Νικολάου για να ανοίξει λίγο η άμυνα και ψάχνουν συνέχεια την Avery ή την Πιτσιλίδου και... Τελευταίο δίλεπτο του τρίτου της τρίτης περίοδου, η Πέιτον πετάει έξω σουτ για 3, μέσα από την Αθανασίου το πρώτο της καλάθι. Είναι αυτό το τρίποντο που κάνει το 38-56, αμέσως time out από τον κύριο Στυλιανίδη που βλέπει την ομάδα του σε πολύ δύσκολο σημείο. Πάμε σε break. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν μου σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Πώς να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε το Joker. Joker παίξαμε. Joker. Το πες. Το παίξες. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου. Η ΕΝΑΔ προηγείται με 56-38 του Κεραυνού. 1-48 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Η ΕΝΑΔ που συνεχίζει και κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Να πούμε ότι έχει κρατήσει τον Κεραυνό
στους μόλις 8 πόντους σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, ενώ η Ενάδα έχει πετύχει 10, τους διπλάσιους 16. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με την Avery να κατεβάζει Θεολόγου. Και τις μάχες που δίνει η Βιλαγούδα στο μαρκάρισμα της μαζί με τη Θεολόγου. Φαίνεται ότι οι κοπέλες της Ενάδα έχουν περισσότερο πάθος και όσο περνάει η ώρα και βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν αυτή την μεγάλη νίκη, παθιάζονται και περισσότερο. Ναι, έχουμε δει και τον κόσμο του Μυραλάη σε ένα τελευταίο τρίποντο της Αθανασίου που σηκώσε και τα δύο χέρια και πανηγύρισε. Το ζει ο κόσμος γιατί κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και θέλει να δει τους κόβους του να ανταμείβονται γιατί οι περισσότερες μικρές είναι δικές του, δικό του δημιούργημα. Και ποιος προπονητής όταν χτίζει, όταν βλέπει αποτέλεσμα να μην χαίρεται ενάντια στους περσινούς πρωταθλητές. 40-56 με τις δύο εύστοχες βολές της Σοφίας Θεολόγου που φτάνει στους 9 πόντους. Πέιτον. 1-30 για το τέλος της περίοδου. Πέιτον στέκεται σουτάρι, αστοχή. Πιλακούντας ακόμα ένα επιθετικό rebound. Έχει χάσει πολλά rebound η ομάδα του Κεραυνού. Θεοδοσίου. Βήματα. Βήματα εδώ. Ναι, η Κασάμπη. Αντιάννα Κασάπη στο παρκέ, στη θέση της Χαράζουσάκη. Η Avery δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα της. Πιτσιλίδου, Θεολόγου, γρήγορα η ενταλλαγή έξω. Ωραία προσπίση της Νικολάου, το σούτ όμως είναι άστοχο. Η Θεολόγου επιθετικό rebound, άστοχη και αυτή. Πέιτον, με πίσω τελευταίο λεπτό. Σουτάρει και αστοχή. Βιαστικό σου. Η Θεοδοσίου θα μπορούσε να περιμένει λίγο όντως. Avery, Νικολάου. Ξανά στην Avery. Έχει σιωπήσει και η Avery για το κεραυνό στα τελευταία λεπτά. Θεολόγου. Ποστάρει, γυρίζει, τελειώνει ο χρόνος του κεραυνού. Άστοχη. Ακόμα να ριμπάω για την Έλενα Πιλακούτα. Έχει βάλει πλώρη για τα 20, είναι στα 17. Έχει να δώσει φάουλ η ομάδα του Κεραυνού, τώρα το έχουν δει, δεν ξέρω. Έχουν δύο ομαδικά φάουλ να δώσουν, να μην αφήσουν να εκδηλωθεί προσπάθεια. Πιλακούτα σουτάρει και αστοχή, Πιτσιλίδου το rebound. Τελευταία επίδεση με την Νικολάου με το πόδι, δεύτερη φορά που το κάνει αυτό η Πέιτον. Παίζει και λίγο ποδόσφαιρο. 1-48 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ένα σουτ έχει απομείνει για τον Κεραυνό. Γεωργίου ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ. Στη θέση της Ιγνατίου. Επαναφορά τώρα Θεολόγου. Καθυστέρησαν οι παίκτες του Κεραυνού, δεν μετρούσε και να έμπαινε το σουτ. Δεν προλάβαινε για δεύτερο. 40-56 θα είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν μου σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Και πώς να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη Φουκού και το Φουκού App. Θα μπαίνει στο App και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και, κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε το Joker. Joker παίξαμε. Joker. Το πες. Το παίξες. We'll be right back.
Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Κεραυνός 40, Ενάθ 56. Βλέπουμε την επιλογή του κυρίου Στυλιανίδη να ξεκινάει με ένα χαμηλό σχήμα. Μόνο την Σοφία Θεολόγου ως ψηλή και 4 γκάρτ στην ουσία. Έτσι είναι. Την Κασάπη, την Ρουσάκη, την Avery και την Πιτσιλίδου. Θέλει να πιέσει ο Μάνου Κεραυνού, δεν έχει άλλο χαρτί. Πρέπει να ρισκάρει, πρέπει να βγει ψηλά να πιέσει. 16 πόντι είναι αρκετοί, δεν είναι πολλοί, αλλά πρέπει να γρήγορα να μπουν γρήγορα καλάθια και να βγάλουν άμυνες. Πιτσιλίδου. Ρουσάκη σουτάρει, ευστοχή. 42-56 για να δούμε αν αυτό θα συμπάνει την αντεπίδεση του Κεραυνού. Καραρουσάκη φτάνει στους 6 πόντους. Γεωργίου. Πυλακούτα. Θα ξαναδώσει στην Γεωργίου. Έβλεπε την κίνηση Θεοδοσίου, αλλά δεν μπορείς να της πέρασει την μπάλα. Πυλακούτα σουτάρει αστοχή. Rebound από τη Θεολόγο, θα της κάνει φάουλ η Πυλακούτα συνέχεια. 9 rebound για τη Σοφία Θεολόγου, που έχει και 9 πόντους και αυτή κοντά στο double-double. Πρέπει να πάρει προσπάθειες, πρέπει να περάσει λίγο η μπάλα μέσα, πρέπει να τελειώσει τη φάση η Σοφία. Avery. Κασάπη. Να, τώρα θα προσπαθήσουν να περάσουν την μπάλα μέσα. Η Θεολόγου βρίσκει ωραία την Κασάπη. Άλλα η μπάλα δεν της κάνει το χατήρι. Η Γεωργίου το rebound. Πέιτον στα μάτσερ τρίπλα. Ήταν πολύ βασικό να μπει ένα εύκολο καλάθι για την ομάδα του Κεραυνού. Ήταν ωραία η πάσα της Σοφίας. Πέιτον γυρίζει 5 δευτερόλεπτα για την Ενάδ. Θα χάσει Πέιτον από την Avery. Avery που βρήκε χώρο να τρέξει μέχρι το τέλος, όμως έκλεισε σωστά εκεί η Γεωργίου. Το επιθετικό rebound από την Θεολόγου. Πετάει στην Θεολόγου, θα πάρει φάουλ από την Γεωργίου. 2 βολές για τη Σοφία Θεολόγου. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξουν οι μικρές του Κεραυνού, του Ισενάδ στην πίεση που θα βάλει ο Άντου Κεραυνού, και αν έχουν τη δύναμη να διεκδικήσουν ένα παιχνίδι που είναι, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή νίκη για τη δική τους ψυχολογία. Αλλά πιστεύω ότι οι κοπέλες του Κεραυνού θα πιέσουν. Θεολόγου θα βάλει την πρώτη βολή, 43-56. Θεολόγου έφτασε στο double-double, 10 πόντους, παρά το γεγονός ότι έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο λόγω των τριών φάουλ που είχε συμπληρώσει πολύ νωρίς. 44-56 και με τη δεύτερη εύστοχη βολή και 11 πόντους για τη Σοφία Θεολόγου. Πέιτον. Γεωργίου. Πυλακούτα. Η Πυλακούτα δεν παίζει καθόλου. Βγαίνει συνέχεια έξω. Πρέπει... 2 δευτερόλεπτα. Σουτ στη λήξη από την Γεωργίου. Μέσα! Μεγάλο και καλάθι. Τρίποντο. 44-59. Εντέκατος πόντος στη Στέφανη Γεωργίου. Και νομίζω πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι περισσότερος στις ένα εδώ. Κασάπη αστοχή. Πέιτον το rebound. Πέιτον έχει φτάσει και αυτή τα 7 rebound. Έχει και 14 πόντους. Θεατοσία αστοχή. Η μπάλα πάει πίσω από το ταπλό. Κατοχή για τον Κεραυνό. 7-23 για το τέλος της αναμέτρησης. Η Ενάδ έχει αυτό το προβάδισμα που της δίνει πολλές ελπίδες για να κατακτήσει την νίκη. Ο Κεραυνός ακόμα δεν έχει πείσει ότι μπορεί να ανατρέψει το παιχνίδι. Ρουσάκη το επιθετικό rebound, γυρίζει ωραία και με το ταμπλό θα κάνει το 46-59. Πέφτει η διαφορά στους 13. Ρουσάκη που φτάνει στους 8 πόντους. Γεωργίου. Κλείνεται εδώ. Φάουλ. Όχι, δεν νομίζω της Πιτσιλίδου. Ναι.
Πιο πολύ μου φάνηκε επιθετικό το φάουλ, γιατί έπαιξε καλή άμυνα τώρα η Ανδρέα Πιτσιλίδου. Και είναι και το τέταρτο φάουλ της Πιτσιλίδου. Έβγαλε καλή άμυνα. Δεν θα την αποσύρει ο κύριος Τηλιανίδης όπως φέρεται. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια με τη διαφορά στους 13. Πέιτον. Βήματα. Διαμαρτύρεται η Πέιτον, αλλά νομίζω και εγώ ότι τα έκανε. Avery. Στην Κασάπη. Θεολόγου ποστάρει την Πυλακούτα. Την σταματάει η Πυλακούτα. Τρομερή φάση αυτή. Σταμάτησε η Πυλακούτα την Θεολόγου. Θα επαναφέρει η Πιτσιλίδου. Ούτε και αυτή δεν το πιστεύει ότι το έκανε, γιατί στην εθνική ομάδα η Σοφία Θεολόγου είναι η αρχηγός και η Πυλακούτα είναι η μικρή. Υπάρχει ο σεβασμός. Αλλά τώρα είναι ένα παιχνίδι. Γεωργίου πετάει απέναντι στην Αθανασίου που σουτάρει άστοχα. Rebound μακρύνω από την Πιτσιλίδου. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Διαφορά δεν είναι μεγάλη. Μειώνεται η διαφορά, έχει πέσει στους 11. Ένα τρίποντο, άμα μπει τώρα είναι εύκολο καλάθι. Θα πέσει κάτω από τους 10 για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Να το τρίποντο. Πιτσιλίδου αστοχή όμως. Η Πέιτον ακόμα ένα rebound. Θέλει να φύγει στον βιασμό. Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται ένα. Δεν υπάρχει λόγος. Γεωργίου σουτάρει και αστοχή. Αλλά τι να πεις. Ο προπονητής λέει σιγά, η παίχτη να το πάρει και είναι η ώρα του προπονητή που δεν μπορεί να πει τίποτα στον παίχτη. Δεν μπορεί να πει τίποτα, τίποτα. 48-61. Κασάπη. Avery. Περνάει, αστοχή. Θεολόγου προσπαθεί για το επιθετικό rebound, δεν τα καταφέρνει. Το πήρε η Γεωργίου. Η Γεωργίου που τρέχει. Θα βγάλει στην Πέιτον, μπάλα έξω. Αθανασίου, Γεωργίου ξανά, άστοχη όμως αυτή τη φορά, Πιτσιλίδου έχει χώρο για να τρέξει, θα δώσει στην Avery, καλάθι και φάουλ, κακό φάουλ εδώ, έπρεπε να την αφήσουν, αυτό λέγει ο κύριος Βιραλάς, γιατί το έκανε στο φάουλ. Και κοίτα τώρα, κάνει μια βιαστική προσπάθεια, με την ψυχολογία βέβαια ότι έβαλε το προηγούμενο, δεν το βάζει, που θα έφευγε η διαφορά στους 16, και βάζει, επιστρέφει πίσω και τρώει καλάθι φάουλ, είναι 50-61 και μια συμπληρωματική βολή για την Avery. Time out όμως από τον κύριο Μιραλάη. Πάμε σε break. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν πίνουν σου βγει στο στομάχι μου από την πείνα. Πώς να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και, κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ, παίξαμε. Τζόκερ, το πες. Το παίξες. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου. Κεραυνός 50-61. Ο Κεραυνός που δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Επιστροφή στο παιχνίδι. Έχει μειώσει τη διαφορά στους 11. Και πλέον αυτά τα 5 τελευταία λεπτά και 2 δευτερόλεπτα που απομένουν. Θα δούμε ένα πολύ στεροπαστικό παιχνίδι. Έχει μια συμπληρωματική βολή η Avery που μπορεί να ρίξει διαφορά στους 10. 10 ήταν στην λήξη του ημιχρόνου, το 30-40. Από εκεί και πέρα η Ενάδε διατηρούσε διαφορές πάνω των 10 πόντων. Και πρώτη φορά το μάτς πάει στους 10. 18 πόντους για την νίκη Avery. Θεοδοσίου. Πέιτον κάνει ωραία αλλαγή πορείας. Το σούτ είναι άστοχο, προσπαθεί να πάρει το επιθετικό rebound. Αυτό θα καταλήξει στην Θεοδοσίου. Ανανέωση της επίθεσης με 9 δευτερόλεπτα για την ΕΝΑΔ. Πυλακούτα, κακή πάσα της.
έκανε κίνηση εκεί. Αυτές τις προσπάθειες πρέπει να τις, να τις τελειώσει. Πρέπει να, τουλάχιστον να τις πάρει. Ψάχνει η πάσα στο μισό μέτρο. Είναι δύσκολη αυτή η πάσα να περάσει. Κασάπη βρίσκει την Avery, η οποία σουτάρει αστοχή, 5 όμως επιθετικό rebound. Ρουσάκη για 3 τώρα, αστοχή, rebound από την Taylor που έχει περάσει και αυτή στο παρκέ. Δεν μπαίνουν για αυτά τα σουτ που η Ρουσάκη μπορεί να σκοτώσει την οποιαδήποτε άμυνα με αυτό το σουτ της και σήμερα είναι άστοχη. Θεοδοσίου. Κρατάει μπάλα, τώρα Σιπυλακούτα στα 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΝΑΔ. Πολύ ωραία πάσα και τέλειο, απίστευτη επίθεση από την ΝΑΔ. Θεοδοσίου θα κάνει το 51-63 και έχει και μια συμπληρωματική βολή. Τώρα εδώ, αν μετράω καλά, έχει 14 πόντους η Στέλλα Θεοδοσίου. Ναι, είχε βάλει 9 στο πρώτο δεκάλεπτο και έπειτα δεν την έχουμε δει να παίρνει πολλές προσπάθειες, αλλά όταν μια ομάδα κερδίζει και μοιράζεται το σκορ είναι, είναι πολύ όμορφο συνέστημα για τις κοπέλες. Πραγματικά έχει 14 η Θεοδοσίου, 14 η Πέιτον, 13 η Γεωργίου, 12 η Πυλακούτα. Αστόκησε στην βολή. Και κάνανε και λάθος τώρα. Η Ρουσάκη βγήκε εκτός γηπέδου μαζί με την μπάλα. Γνατίου έτοιμη να επαναφέρει. Ωραία στην Πέιτον η οποία στόχησε. Πιτσιλίδου φεύγει στο ευθυνιασμό. Έχει τη Θεολόγου δίπλα τη. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει ο φάουλ η Σοφία Θεολόγου. Δύο βολές. Η Πέιτον η οποία έχει μείνει στο έδαφος και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το φωτογράφο του γηπέδου, καθώς κανείς δεν το έχει αντιληφθεί τη φάση. Τώρα έχει πάει ο γιατρός του γηπέδου. Ελπίζουμε να είναι απλή κράμπα και να μην έχει τίποτα άλλο η κοπέλα. Πάντως εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό και η ίδια έδιωξε τον γιατρό από κοντά της. Ζητά αλλαγή ο διαιτητής. Σηκώνεται η Γεωργίου να περάσει τη θέση της Πέιτον. Και πάμε για τις βολές της Σοφίας Θεολόγου. Θα χάσει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη 52-63 με την Θεολόγου να φτάνει στους 14 πόντους. Έχει και 11 rebound. Εδώ προς πίσω λάθος της Taylor. Βιάστηκε να δώσει την πάσα στην Γεωργίου. Κακό λάθος αυτό για την ΕΝΑΔ. 3-33 για το τέλος της αναμέτρησης. Εδώ έχει ευκαιρία ο Κεραυνός να ρίξει τη διαφορά για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα κάτω από τους 10. Yeah. Θεολόγου παίρνει το επιθετικό rebound. Πρέπει να μπουν αυτά τα σουτ το συντομότερο. Πιτσιλίδου τώρα ούτε αυτή. Rebound από την Ιγνατίου. Πυλακούτα στη Γεωργίου. Θέλει να ροκανίσει χρόνο ο κύριος Μιραλάης με τις φωνές του. Ωραία η κίνηση αλλά άστοχη η πρώτη τελική προσπάθεια της Θεοδοσίου. Avery στον ευθυασμό. Πρέπει να ανοίξουν στις τέσσερις γωνίες. Έτσι, Πιτσιλίδου είναι μόνη της. Να το πάρει. Πιτσιλίδου τώρα για τρεις. Ούτε τώρα. Το rebound από την Taylor. Έτσι είναι, άμα δεν πάει σε αυτά τα ελεύθερα σου δεν μπορείς να ζητάς κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Είναι άστοχη η ομάδα του Κεραυνού. Δεν είναι αυτές οι δυνατότητες της ομάδας. Απλά δεν είναι στη μέρα της. Σήμερα πολύ άστοχη. Πολύ άστοχη η ομάδα του Κεραυνού. Γεωργίου άστοχη. Επιθετικό rebound από την Taylor. Τελειώνει ο χρόνος. Η
Ιγνατίου. Άστοχη κι αυτή. Τρέχει. Όχι, δεν θα πάρει το επιθετικό rebound. Η Ρουσάκη το πήρε αυτό και η Μπιτσιλίδου κάνει λάθος. Κάνουν εύκολα λάθη δεύτερη στιγμή. Θεοδοσίου, φωνά όλος ο κόλος, φωνάζει ήρεμα. Και τελικά φάουλ της Ρουσάκη πάνω στην Θεοδοσίου. Ο κεραυνός που δεν έχει φάουλ. Το τρίτο αυτό. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Η Τέιλορ και η Γνατίου στον πάγκο. Επιστρέφει η Πέιτον. Και η Αθανασίου για την ΕΝΑΔ. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Χρονικός, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για τον κεραυνό. Η Λακούτα δίνει και ένα σκριν. Η Γεωργίου σταμάτησε την τρίπλα. Πέιτον θέλει να βρει την Πυλακούντα, δεν θα καταφέρει. Κασάπη κλέβει. Αντιαθλητικό, νομίζω τραβηγμένη εδώ η απόβαση του κυρίου. Δεν είχε πρόθεση για την μπάλα. Έφευγε μόνη στο γήπεδο. Πλέον ο κανονισμός έχει αλλάξει, είναι ξεκάθαρος. Όταν δεν έχεις πρόθεση για την μπάλα. Κασάπη στις βολές. Νομίζω λίγο αργά, Αντώνη, 1:46. Υπάρχει χρόνος, αλλά νομίζω είναι λίγο αργά. Ούτε οι βολές δεν μπαίνουν. Αστόχησε η Κασάπη. Έχει ακόμα μία. Η κατοχή θα παραμείνει βέβαια στα χέρια του κεραυνού. Θα χάσει και τη δεύτερη. Ο κεραυνός που σπαταλά τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη για να ξαναμπεί στο παιχνίδι δυναμικά. 1:42 για το τέλος. Ρουσάκη γυρίζει, θέλει να το πάρει πάνω της, θα το σούτ όπως είναι άστοχο. Η Πέιτον το rebound, θα βγάλει γρήγορα. Η μπάλα θα βγει έξω για να ροκανιστεί ο χρόνος Γεωργίου. Πάει στο drive, βρίσκει, θέλει να βρει την Πυλακούτα. Η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα περίμενε η center της ΕΝΑΔ. Time out για τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Πάμε σε break. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν μπορούσε να σου βγει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και, κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες. Το παίξες. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου. Ο κεραυνός είναι μια ανάσα από την πρώτη του φετινή ήττα, ή αν προτιμάτε η ΕΝΑΔ είναι μια ανάσα από την φετινή της έκπληξη. Και θα ήταν καλό να ρωτήσουμε στο τέλος του παιχνίδιου πόσα χρόνια έχει να κερδίσει η ΕΝΑΔ τον κεραυνό στην Ελλάδα. Θα το ψάξουμε σίγουρα. Να δούμε τώρα την επαναφορά της μπάλας από την Κασάπη. 1:18 για την λήξη της αναμέτρησης. Αν δούμε αν μας επιφυλάσσει το μάτς καμιά μεγάλη ανατροπή ή αν θα οδεύσει έτσι, θα τελειώσει κάπως έτσι. Avery σουτάρει αμέσως και ευστοχή, ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10 μετά από πάρα πολλή ώρα. Η Avery που φτάνει τους 20 πόντους. Ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος της αναμέτρησης. Γεωργίου πιέζεται, θα δώσει την Πυλακούτα. Θεοδοσίου, έχει ένα φάουλ να δώσει η ομάδα του κεραυνού. Η Avery κλέβει, δίνει στην Πιτσιλίδου, γρήγορα στην Avery. Ο σούτερ, αλλά αλλοιώθηκε το σούτ της από την Θεοδοσίου. Νομίζω ότι κάπου εδώ οι ελπίδες του κεραυνού για ανατροπή πρέπει να... Είναι ωραίο αυτό που θα βιώσουν οι φίλαθλοι της ΕΝΑΔ που είναι όλοι έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Πέιτον
Θεοδοσίου θα σουτάρει. Άστοχα, rebound από τη Ρουσάκη. Έχει αλλοιώσει την πάσα για Αθανασίου. Η κατοχή παραμένει στον Κεραυνό, αλλά με 9 δευτερόλεπτα και 60 δέκατα να απομένουν. Ζητάει time out ο κύριος Στυλιανίδης. Πιθανόν, αν και είναι ακραίο το σενάριο, ο κύριος Στυλιανίδης να θέλει την διαφορά. Είχε κερδίσει με 6 πόντους το πρώτο παιχνίδι, 47-41. Να δούμε αν στοχεύει λοιπόν τουλάχιστον να πάρει την διαφορά στο μεταξύ τους παιχνίδια. Για να δούμε οι ομάδες. Θα φτιάξουν ένα τρίποντο τώρα. Επιστρέφει η Ενάδε, επιστρέφει και η Κεραυνός στο παρκέ. Τα τελευταία 9,5 δευτερόλεπτα. Έτσι χοντρικά. Κασάπη έτοιμη να επαναφέρει. Avery βγαίνει από τα screen. Θα πάρει και ένα από την Θεολόγου. Πιτσιλίδο από τη γωνία για 3. Μέσα! 57-63. Δεν θα κάνει επίθεση η ΕΝΑΔ. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 63-57 η ΕΝΑΔ παίρνει μεγάλη νίκη εδώ στο κλειστό του Στροβόλου. Μια νίκη έκπληξη για την ομάδα του Αγίου Δομετίου, που έκανε όμως εξαιρετική εμφάνιση στο κλειστό του Στροβόλου και νομίζω πήρε δίκαια αυτή τη νίκη. Σίγουρα πήρε την νίκη δίκαια. Είδαμε τις κοπέλες να το πιστεύουν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος. Είχαν πάρα πολύ ενέργεια στην άμυνα τους, είχαν βγάλει πολύ πάθος στο παιχνίδι τους. Η ομάδα του Κεραυνού βέβαια βρήκε φάσεις, βρήκε ελεύθερα σούτ, δεν πήγανε, βρήκε φάσεις κοντά στο καλάθι, δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Οπότε θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα της ΕΝΑΒ. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βλέπω κάποια νεαρά κορίτσια τα οποία σίγουρα μου δίνουν το κίνητρο και την διάθεση να τις δω στην επόμενη μου κλίση. Και να ευχηθώ να γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στη συνέχεια με την ΕΝΑΔ, με τον Κεραυνό, με την ΑΕΛ. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε και κάποιες άλλες ομάδες στο προσκήνιο. Καλή, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ. Ήταν πολύ πολύτιμα τα σχόλια και όσα μας είπες και τόσο για το παιχνίδι, αλλά και γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε με δηλώσεις των πρωταγωνιστών.